Φίλες και φίλοι, όπως σας είπα, για να δούμε μια φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σημίτη, ο οποίος θέλει νέο φορέα στην κεντροαριστερά. Υπάρχει, έβγαλε ένα βιβλίο με τίτλο «Υπάρχει λύση». Του κάνω και διαφήμιση, δεν με πειράζει. Για να δούμε τον κύριο Σημίτη. Αποφεύγει όμως την παραμικρή αυτοκριτική ο κύριος Σημίτης για τη δική του διακυβέρνηση στη χώρα. Και υπάρχουν αρκετά σημεία, φίλες και φίλοι, που μπορούμε να τα αναφέρουμε και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για τον κύριο Σημίτη. Το πρώτο είναι οι απίστευτοι εξοπλισμοί που γίνανε επί θητείας του κύριου Σημίτη. Δέστε τώρα τον κύριο Τσοχατζόπουλο με ό,τι σημαίνει αυτό που είναι ο κύριος Τσοχατζόπουλος κτλ. Κύριος Μαντέλης και πολλοί άλλοι. Κύριος Παπαντονίου. Κύριος Παπαντονίου κλπ. Κύριος Κάντας. Ο κύριος Κάντας κτλ. Υπόθεση λοιπόν εξοπλιστικών για τον κύριο Σημίτη. Δεύτερο θέμα. Χρηματιστήριο. Ναι, ένα λεπτό να λέμε τι σημαίνει αυτό. Πείτε. Τα χρέη των εξοπλιστικών ήρθε και τα πλήρωσε ο Καραμαλής 92 δις. Που σκάσανε επί Καραμαλή. Ναι. Τα χρέη του Σημίτη των εξοπλιστικών μετά τα ίμια που ήταν τεχνητά όλα αυτά. Επειδή έχω όλη τη λίστα. Από, εξοπλιστικά. Από τα 92 δις που δανείστηκε ο Καραμαλής, που λέμε ότι αυξήθηκε ο Καραμαλή το χρέος, τα 89 πήγαν να εξοφλήσει χρέη ακριβώς του Σημίτη που τα 88 ήταν εξοπλιστικά. Τώρα αυτή είναι και η κατάσταση. Δηλαδή να ξέρουμε και τι έγινε. Εγώ θέλω να πω 4 σημεία. Εξοπλιστικό είναι το ποιοτικό. Στο ταμείο όταν πηγαίνει. Ήταν τόκι, κύριε Καμένο. 80 δις. 11 δις το χρόνο ήταν τόκι. Και παραπάνω. 11 δις το χρόνο. Παραπάνω. Επί 7 χρόνια του Καραμαλή είναι 77 δις. Απλώς κυρίως η αύξηση του χρέους του Καραμαλή. Έκανε λάθη πολλά ο Καραμαλής. Απλώς λέω τώρα το τι έγινε με το χρέος. Μιλάμε για το Σημίτη στον Καραμαλή. Πήγατε, κύριε Καμένο. Ναι, γιατί ήρθε το χρέος του Σημίτη εκεί. Εγώ σας λέω τι έγινε με τα εξαπλιστικά. Όπως ήρθε στο Σημίτη το χρέος του Ανδρέα. Και στο Σημίτη ήρθε το χρέος του Ανδρέα. Λοιπόν, εξοπλιστικά πρώτον. Είπαμε το δεύτερο ήταν το χρηματιστήριο, το έγκλημα του χρηματιστηρίου, φίλες και φίλοι, από τον πρώην Πρωθυπουργό. Το τρίτο, ο τρόπος που μπήκαμε στην ΟΝΕ. Ο τρόπος που μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Και το τέταρτο ήταν η απίστευτη σπατάλη που δεν έχει ερευνηθεί ακόμα μέχρι τις μέρες μας με τα Ολυμπιακά έργα. Με το 2004 με την Ολυμπιάδα. Σε αυτά κάποια στιγμή, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε Σημίτη, πρέπει να δώσετε απαντήσεις. Καλησπέριζω αμέσως τον φίλο μου, τον συνάδελφο, τον Θανάση του Λιτσογιάννη. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμιλέ. Σε όσα αυτά μας που ανέφερα, μου επιτρέψει να προσθέσω ναι την οπισθοχώρηση στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση που είδαμε πόσο μας κόστησε τώρα. Μάλιστα, σωστό και αυτό. Αν είχε γίνει τότε, τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι. Αλλά ο κύριος Σημίτης υποτάχθηκε και υποχώρησε στις αντιδράσεις των συνδικαλιστών. Τώρα, δύο θέματα θέλω να σε ρωτήσω, Θανάση, να μας απαντήσεις έτσι συνοπτικά και γρήγορα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Το πρώτο για τον νέο προϋπολογισμό που κατατέθηκε. Βεβαίως. Και το δεύτερο, πες μας για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Κοίταξε, η πορεία της διαπραγμάτευσης είναι πολύ κρίσιμη απόψε. Είχε διακοπεί κάποια στιγμή για να περί τις 6.30-7 η ώρα για να προετοιμάσουν ένα νέο κείμενο οι θεσμοί, το οποίο θα έθεταν στην υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης και από αυτού θα ξεκινούσε πάλι η διαπραγμάτευση γύρω στα μεσάνυχτα. Δηλαδή αυτή την ώρα διαπραγματεύονται πάνω σε ένα κείμενο το οποίο συνέταξαν οι θεσμοί και το οποίο κείμενο περιλάμβανε τα σημεία στα οποία υπήρξαν συμφωνία και πολύ περισσότερο βεβαίως και πιο σημαντικά και πιο ενδιαφέροντα ήταν τα σημεία που υπήρχαν διαφωνίες και τα επιχειρήματα και οι θέσεις που εκφράστηκαν από τις δύο πλευρές. Ναι. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, ας πούμε, τουλάχιστον απόψε. Είναι τα εργασιακά τα οποία βεβαίως είναι το μεγάλο αγκάθι. Τι ζητάνε δηλαδή, τι ζητάνε οι δανειστές? Γιατί διάβασα και μια ανακοίνωση του ΣΕΒ πριν από λίγο, Θανάση. Ναι, ναι. Όπου συντάσσεται ο ΣΕΒ απολύτως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τη γραμμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στο σκέλος των ομαδικών απολύσεων και των ελέγχων. Ακριβώς, ναι, ναι. Οι δανειστές ζητούν να αυξηθούν οι ομαδικές απολύσεις για επιχειρήσεις από 100-300 άτομα από το 5% στο 10%. Διπλασιασμό δηλαδή. Ορίστε. Διπλασιασμό. Διπλασιασμό ακριβώς ζητούν. Επίσης να μην υπάρχει προέγκριση επ' αυτού, ούτε προέλεγχος, άρα να είναι πλήρης η ελευθερία του επιχειρηματία να απολύει τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους. Από την ελληνική πλευρά υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας προέλεγχος, δεν θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το όριο και επίσης σε αντιδιαστολή προτείνουν ένα μέρος των εργαζομένων που θα μπαίνει σε μερική απασχόληση, θα εργάζεται λιγότερο, να καλύπτεται αυτό το κόστος από προγράμματα
του δημοσίου ή κοινοτικά προγράμματα. Μάλιστα. Φαίνεται ότι και αυτό που θα μπορούσε να είναι μια λύση ενδιάμεση να μην γίνεται αποδεκτό, τουλάχιστον προς το παρόν, ειδικά από το, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι. Τώρα, με τον προϋπολογισμό τι γίνεται, τι λέει ο καινούργιος προϋπολογισμός, έτσι με δύο τίτλους. Κοίταξε, Εμίλη, είναι ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός, θα έλεγα, και να αναφέρω δύο στοιχεία τουλάχιστον όσον αφορά το σκέλος της φιλοδοξίας, ότι θέλει να πετύχει πλεόνασμα πρωτογενές 2% του ΑΕΠ, αυτό σημαίνει 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου πλεόνασμα. Επίσης προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2017 στο 2,7%. Είναι φιλόδοξο και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει εκτός όλων των άλλων, εκτός των εισπρακτικών μέτρων, να αλλάξει και το κλίμα και να προωθηθούν και επενδύσεις. Καλά, εντάξει, έχουμε χορτάσει, έρχονται επενδύσεις, το ακούμε δεκαετίες τώρα, έχουμε χορτάσει από τις επενδύσεις. Εάν παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν στο δημόσιο, με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, ναι, ναι, τη δικαιοσύνη με τις καθυστερήσεις, στις συχνές αλλαγές φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος, δεν νομίζω ότι... Εδώ θα... έχω το Σόιμπλε σήμερα, σημερινέ, έχει ξεσαλώσει. Ο κύριος, ο συμπαθέστατος Βόλφγανγκ Σόιμπλε, έχει ξεσαλώσει. Το τελευταίο, τι να πω, δεκαήμερο, έχουμε μπαράζ δηλώσεων, 3-4 δηλώσεις για την Ελλάδα κάθε μέρα. Σήμερα ξανά έκανε δηλώσεις. Είπε ότι το θέμα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος και λέει ο κύριος Σόιμπλε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος αλλά η ανταγωνιστικότητα. Κοίταξε, εδώ πέρα υπάρχει μια αλήθεια και ένα ψέμα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ανταγωνιστικότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία και το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και θα πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Μάλιστα. Το μεγάλο ψέμα είναι ότι δεν είναι πρόβλημα το χρέος. Χωρίς ρύθμιση του χρέους, Εμίλια, δεν πρόκειται να έρθει κανένας επενδυτής γιατί δεν θα αισθάνεται ασφαλής με τόσο υψηλό χρέος. Εσύ και τώρα με την εμπειρία που έχεις, με τη μεγάλη εμπειρία που έχεις, για να κλείσουμε, Θανάση, πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει κάτι θετικό για το χρέος πέρα από τα βραχυπρόθεσμα? Συνολικά μπορεί να υπάρξει μια ταυτοποίηση. Εάν κρίνω από τις δηλώσεις και του Ντάισελμπλουμ, ο οποίος εκφράζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, ναι, και τον Σόιμπλε, θα δοθεί ένα μικρό παράθυρο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ώστε να συμμετάσχει. Και αυτό το παράθυρο είναι μια κάποια περιγραφή των μεσοπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων μέτρων για τη ρύθμιση του χρέους. Εδώ να επισημάνουμε κάτι, Εμίλια. Το Eurogroup της 24ης Μαΐου του 2016, δηλαδή του περασμένου Μαΐου, η πορεία για τη ρύθμιση του χρέους είναι αυτή ακριβώς που λέει και ο Σόιμπλε, έτσι. Να μην εκπλησόμεθα. Προβλέπονται βραχυπρόθεσμα μέτρα στο τέλος του 2016, μεσοπρόθεσμα μέτρα αμέσως μετά το 2018 για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και μακροπρόθεσμα μέτρα με στόχο το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους να μην ξεπερνά το 15% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Τώρα, στην Ελλάδα. Ναι. Θανάση, έχουμε νέους φόρους το 2017. Είναι αλήθεια ότι πόσους φόρους θα έχουμε? Έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια περισσότερους. 2,5 δισεκατομμύρια καινούργιους φόρους. Να πούμε εδώ ότι... 2,4 λέει ο κ. Καμένος, τα ξέρει καλά. Έμεσους. Ναι, έμεσους. Όχι, λάθος. Η έμεση 1,33 δισεκατομμύρια είναι. Σωστό είναι αυτό που λέει. Μάλιστα, και η έμεση 1,1 δισεκατομμύρια. Εδώ να πούμε 1,33. Οι περισσότεροι φόροι είναι η έμεση. Και πώς θα βγει η ελληνική οικογένεια, αγαπητέ Θανάση Λιτσογιάννη, πώς θα βγει η ελληνική οικογένεια μετά από 7 χρόνια καταστροφής και έρχεται το 2017 με καινούριους φόρους, πώς θα βγούμε εμείς όλοι? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει η ελληνική οικογένεια? Η ελληνική οικογένεια, Εμίλια, βρίσκεται στη Μέγενη. Κυριολεκτικά στη Μέγενη θα αισθανθεί αρκετές δυσκολίες. Το ζήτημα είναι ότι θα εισπράξουμε. Δηλαδή η οικογένεια θα ζήσει δηλαδή τώρα τον καφέ και από τη βενζίνη. Μακάρι να βάζει. Βεβαίως μιλάνε ότι θα υπάρχουν και κάποια αντισταθμιστικά μέτρα για κάποιες ομάδες. Αφορούν δηλαδή τους πλέον φτωχούς, όπως είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο θα πάρουν 250.000 οικογένειες, κάποιες παρεμβάσεις για το ΕΚΑΣ κλπ. Αλλά αυτά δεν είναι αρκετά να ανατρέψουν τα προβλήματα που δημιουργούν τα εισπρακτικά μέτρα. Και να πω ένα χαρακτηριστικό μόνο και εδώ μπορούμε να κλείσουμε. Ότι οι πολίτες, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, θα πληρώσουν και περισσότερους άμεσους φόρους
1,1 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου, ενώ οι επιχειρήσεις θα ελαφρυνθούν κατά 270 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Και αυτό θα προκύψει επειδή φέτος δώσανε μεγαλύτερη προκαταβολή. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Εμίλια. Καλό βράδυ στους καλεσμένους και στους τηλεθεατές σου. Να είσαι καλά. Κυρία Νούκα, θέλω να κάνετε ένα σχόλιο με αυτά που συζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χαμός με τα μηνύματα και τα mail έρχονται καταιγιστικά. Παρακαλώ. Έχει επιτυχία η εκπομπή. Έχει, δόξα τω Θεώ. Ξέρετε γιατί έχει επιτυχία η εκπομπή? Διότι αυτή η εκπομπή τα λέει όλα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει εδώ. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει. Ούτε δημόσιες σχέσεις κάνουμε, ούτε κάτι άλλο. Και έτσι καλούμε, είναι. Προσπαθώ να καλώ κόσμο αντιπροσωπευτικό από όλα τα κόμματα, από όλες τις κοινωνικές τάξεις κτλ. Σας ακούμε, κύριε Νόμπελ. Και επίσης και οι καλεσμένοι δεν φοβούνται το διάλογο. Είναι σημαντικό. Ακριβώς. Γιατί οι άλλοι δεν έρχονται. Έχετε πολύ δίκιο. Εγώ πηγαίνω σε κανάλια, συγγνώμη, και μου λένε θα είναι αυτοί. Μα λέω, γιατί μου λέτε ποιος θα είναι? Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε τώρα. Αυτό ισχύει. Ειλικρινά, σαν νέος, δεν το κατάλαβα ποτέ γιατί πρέπει να με ενδιαφέρει ποιος θα είναι στο πάνελ. Ποιος θα είναι δίπλα μου. Ξέρετε πόσοι το κάνουν αυτό. Λέει, εγώ με αυτόν έχει πολύ δίκιο ο κύριος Καμένος Φελισκεύη. Ναι, ο τάδε υπουργός της κυβέρνησης σήμερα λέει, ας πούμε, ποιος θα είναι εκείνος από την Νέα Δημοκρατία. Όχι από την κυβέρνηση, για την αντιπολίτευση. Και λέει, δεν έρχομαι. Ή από την αντιπολίτευση, ας πούμε, μία βουλευτήνα προβεβλημένη, μου λέει, ποιος θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός. Α, δεν έρχομαι. Πρέπει να δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αυτά είναι βεντετιλίκια για πλάκα. Και ανασφάλειες χωρίς λόγο. Λοιπόν, είτε έχεις θέση, είτε δεν έχεις. Με ρωτήσατε να τοποθετηθώ πάνω σε αυτά που άκουσα. Παρακαλώ. Εγώ, σαν πολίτης αυτής της χώρας, έχω να πω ότι δεν βλέπω καθόλου ανθρωποκεντρικές πολιτικές σε όλα τα ζητήματα. Δεν έχει φύγει ο άνθρωπος από το κέντρο βάρους της πολιτικής και έχει μεταφερθεί στους αριθμούς. Αριθμοί από εδώ, αριθμοί από εκεί, δεις από εδώ, δεις να εισπράξουμε από εκεί. Και κανένας δεν σκέφτεται, εγώ αυτό βλέπω, πώς θα λυθεί το πρόβλημα της επιβίωσης πια, γιατί δεν μιλάμε για διαβίωση, μιλάμε για επιβίωση των Ελλήνων πολιτών. Οι φόροι είναι, δεν συζητάμε καν, είπατε και πριν ότι 3 στους 4 χρωστάνε λογαριασμούς. Αντιλαμβάνεστε που φτάσαμε μέσα σε, μετά από 6 χρόνια μνημονίων. Χρωστάνε λογαριασμούς, δεν μπορούν να πληρώσουν ΔΕΗ, ΟΤΕ, φαντάζομαι, ΕΙΔΑΠ κτλ. Είναι, εντάξει, φτάνουμε στην εξαθλίωση. Έχει γίνει μια απίστευτη αναδιανομή φτώχειας κατά την άποψή μου. Έχει πληγεί εξαιρετικά πολύ η μεσαία τάξη. Νομίζω ότι πλέον τίνει να εξαφανιστεί η μεσαία τάξη. Και αυτά που έρχονται από 1η πρώτου του 2017, νομίζουν ότι μπορούν σε αυτή τη χώρα να εφαρμοστούν και να εισπραχτούν. Συγγνώμη, εγώ σαν ελεύθερη επαγγελματίας και μάχημη δικηγόρος, σας λέω εντύμως ότι δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα τα κατάφερα και δεν χρωστούσα. Είναι βέβαιο ότι από του χρόνου είναι αδύνατον να ανταποκριθούμε σε αυτά που έρχονται. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτική μας, αντιπολίτευση, συμπολίτευση, όλοι μαζί, να τα δουν λίγο αυτά τα θέματα, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Για να μην αναφερθώ τώρα τι θα γίνει με τα δάνεια από 1η πρώτου 2017. Να μας πείτε. Παρακαλώ. Ότι, ναι. Να μας λοιπόν, πείτε για τα δάνεια οπωσδήποτε. Γιατί αναμένεται η χώρα να γίνει ένα απέραντο τοπίο πληστηριασμών, αυτό είναι βέβαιο. Όταν απαιτείται 40 με 41 δις να ελαφρυνθούν τα κόκκινα δάνεια μέσω πωλήσεων και μέσω πληστηριασμών, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και ρυθμίσεων σε τριετία. Κύριε Καμένο, σε τριετία. Τις ρυθμίσεις να τις δούμε πρώτα, γιατί βρισκόμαστε το τέλος του 2000. Μισό λεπτά. Να τελειώσω και πολύ ευχαρίστω να σας ακούσω και να απαντήσω. Αλλά να μην λουφάρουμε τους μεταχτσίδες, προσθέτω. Οι ρυθμίσεις λοιπόν, αν θέλετε να γίνουν, θα πρέπει να περιφρουρήσετε τη συμπεριφορά των τραπεζών έναντι των δανειοληπτών παύλα οφειλετών. Οι τράπεζες δεν βγάζουν κατοικία. Όχι, όχι. Ακούστε με λίγο. Δεν τα βγάζουν στρατηγικών κακοπληρωτών. Αφήστε, μη μου μιλάτε για αυτούς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Πραγματικά. Να τελειώσω. Κάτι λέει το. Μία πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Βρισκόμαστε στην 7η γενιά ρυθμίσεων. Όταν λοιπόν οι τράπεζες δεν έχουν καταφέρει να κάνουν ρυθμίσεις ώστε ο κόσμος να μην έχει σήμερα 100. Ποια 108? Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ παραπάνω τα κόκκινα δάνεια, αλλά. Εγώ θα πάνω πω 108 δις. Εννοείται. Παραπάνω. Εννοείται την επάνω. Τα κόκκινα δάνεια είναι 53%, κύριε Λιάτσο, και δεν είναι 45%. Και θα δείτε όταν αρχίσουν να βγαίνουν τα πραγματικά Αλλά στοιχεία. Πάμε επί του πρακτέου, επί του πληστηριασμού να συζητήσουμε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι και επί του πρακτέου θα πάμε και εμείς συμφωνούμε και σε κάποια πράγματα, πολλά. Κύριε Καμένο. Λοιπόν, όταν λοιπόν οι τράπεζες δεν κάναν καλά τη δουλειά τους, γιατί για να βρισκόμαστε στην 7η γενιά ρυθμίσεων όλα αυτά τα χρόνια, κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Ποιος ήταν αυτός που είχε το μαχαίρι για το πεπόνι? Ποιος το είχε το μαχαίρι για το
αντιμετωπώνει, οι τράπεζες. Ποιος δεν περιφρούρησε τις τράπεζες, Τράπεζα της Ελλάδος και κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτά είναι δεδομένα. Τώρα λοιπόν έφτασε ο κόμπος στο κτένι. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να περιφρουρηθεί με κάποιον τρόπο, φαντάζομαι δεν είναι μαγική η τρόπη, είναι απλή η τρόπη, το πώς θα κάνουν τις ρυθμίσεις οι τράπεζες για να μπορούν να ελευρωθούν λίγο οι δανειολήπτες. Δεν είναι δυνατόν ένας να έχει ένα μισθό 900 ευρώ και να του ζητά 400 ευρώ να κάνει ρύθμιση, γιατί μπορεί να την κάνει για να βγει από τη δύσκολη θέση, αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να την κρατήσει αυτή τη ρύθμιση και να την τηρήσει. Λογικό. Θα προτιμήσω να ταΐσω τα παιδιά μου παρά να πληρώσω το δάνειο. Μετά το δάνειο θα γίνει. Και προσέξτε, χωρίς υπετιότητα. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μιλάμε για χωρίς υπετιότητα. Γιατί όταν οι Έλληνες έχασαν τα εισοδήματά τους βιαίως, γιατί περί αυτού πρόκειται, βιαίως τα χάσαν τα εισοδήματά τους, ξαφνικά, λοιπόν, και τους μισθούς και τις συντάξεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στα εισοδήματά τους, έτσι, βρίσκονται σε μια κατάσταση που τους ξημέρωσε και δεν ήξεραν από πού να την πιάσουν για να τη διαχειριστούν. Περί αυτού πρόκειται αν θέλουμε να βλέπουμε κατάματα την πραγματικότητα. Λοιπόν, για και πάμε κάτι... τώρα στους πληστηριασμούς. Θέλω για την πρώτη κατοικία. Εγώ διάβασα την Καθημερινή, η οποία είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα και έχει πάντα σωστά στοιχεία. Ναι. Λοιπόν, περισσότεροι λέει από 500 πληστηριασμοί ακινήτων σε ένα μόλις μήνα. Διπλασιάστηκαν. Μέσα σε ένα μήνα. Τι είδους ακίνητα όμως το λέει. Οι πληστηριασμοί ακινήτων που ανακοινώνονται. Παρακαλώ. Πρώτη κατοικία. Είτε από τράπεζες είτε από φυσικά. Σας διαβάζω ακριβώς το δημοσίευμα. Ναι. Υπάρχει και η πρώτη κατοικία της Εκάλης, έτσι. Εγώ τα έχω δει. Καλά, υπάρχει τώρα. Δηλαδή κάποιος που έχει πάρει δάνειο. Μα τα ξέρω, βράδυ. Αφού συμφωνούμε, αυτό ξέρεις ότι συμφωνούμε. Απλώς όταν μπλοκάρεται το τριωνιοδικείο, να πούμε κάτι. Δεν βγαίνει καμία πρώτη κατοικία φτωχού όπως είναι ο κώδικας δεοντολογίας που δεν έχει εισόδημα. Θα βγει πρώτη κατοικία κάποιο οποίο έχει του ενός των 2 εκατομμυρίων των 600.000 ευρώ ή των 700, ο οποίος μπορεί να μείνει και οπουδήποτε αλλού. Αυτό πρέπει να βγει. Όπως των στρατηγικών κακοπληρωτών, όπως και των εταιρικών. Όταν μπλοκάρεις όμως τον πληστηριασμό στο ειρηνοδικείο, αυτός, και να πω ένα παράδειγμα, έγινε μια μέρα και πρέπει να το πω, ένας ήταν με 1,5 εκατομμύριο μια ανώνυμη, η οποία οι υπάλληλοι δεν είχαν να πληρωθούν, είχαν πάει ο δικηγόρος για να πληρωθούν οι υπάλληλοι. Και δεν έγινε ο πληστηριασμός και δεν πληρωθήκαν οι υπάλληλοι. Ξέρετε δηλαδή, αυτοί κάτι. Διέκοψαν τον πληστηριασμό. Τελικά στράφηκαν κατά των υπαλλήλων, οι οποίοι αν εκπληστηριάζονταν το ακίνητο του Μπαταχτσί, θα πληρωνόταν οι υπάλληλοι. Μάλιστα. Και δεν έγινε ναι, και αυτό. Αυτά είναι τώρα η μία περίπτωση στις χιλιάδες. Πείτε μας, κυρία Νομπέλ. Ακούστε λίγο. Δεν υπάρχουν. Είναι, ακούστε, δεν βγαίνουν πρώτες κατοικίες. Λοιπόν, προσπαθεί και το δημόσιο να έχει κάνει λάθος. Αυτό είναι ωραία τα λόγια. Το δημόσιο. Λοιπόν, πράξη, πρέπει να έρθει η διάταξη. Κατά λάθος έχουν βγει και κοιτάζουμε να το ελέγξουμε. Κατά λάθος τώρα, κύριε. Παιδιά, είχε γίνει πριν ένα μήνα. Το λέμε το λάθος. Δύο κατασχετήρια μου ήρθαν εμένα προχθές από πρώτη κατοικία. Δύο στα 30-50 χιλιάδες. Στα χιλιάδες. Ομάδα 2 ήταν μόνο σε έναν δικηγόρο. Και είσαστε είσαστε οι καλύτεροι και οι ειδικότεροι. Θα το πω τώρα, δεν έχει λοιπόν να κάνει. Γι' αυτό είσαστε ένα καλό δείγμα. Το 2 είναι καλό. Ακούστε, κύριε Καμένη. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο με τους πληστηριασμούς. Δεν γνωρίζω. Αφού είμαι ειδική για να μιλήσω. Λοιπόν, καταρχήν, πρέπει να έρθει η διάταξη οριζόντια για την πρώτη κατοικία. Όσο είναι στον αέρα αυτό το πράγμα. Πρώτη με εισοδηματικά. Αντιλαμβάνεστε. Όχι ένα που έχει ένα εκατομμύριο τράπεζα. Όχι, τώρα ταυτονόητα. Οι μικρές διορθώσεις είναι σημαντικές. Δεν σε εσάς υπήρχε... λοιπόν. Φέρτε τη στο διπλό λίγο την κυρία Νούκα, τη δω από κοντά. Και σε λοιπόν δάνεια ιδιωτών, κυρία. Παρακαλώ. Και σε δάνεια ιδιωτών. Δηλαδή, αν εγώ δάνεισα κάποιον καλή την πίστη και αυτός μου έφαγε τα λεφτά. Α, να εννοείται. Μην μπορώ... όχι βέβαια. Εδώ μιλάμε για τα δάνεια στις τράπεζες και για τα... Γιατί είπα το οριζόντια και... ιδιωτών, νόμιζα οφειλέτη να είναι ιδιώτης. Αυτά είναι τα πρώτα σε πληστηριασμούς. Λοιπόν. Μα έτσι γίνεται. Έχει καταρρεύσει η εμπορική πίστη. Αυτά είναι τα πρώτα. Ξέρετε γιατί κατέρευσε. Γιατί δυστυχώς όλα τα πράγματα είναι... τα έχουμε βάλει όλα σε ένα σακί και δεν κοιτάμε να διαχωρίσουμε. Άρα πρέπει να ξεκινάμε από ένα ζήτημα. Πρώτον, προστασία πρώτης κατοικίας του ανυπαίτιου που δεν μπορεί να πληρώσει. Είτε αυτό είναι σε εφορία, είτε αυτό είναι σε τράπεζες. Έτσι, ξαναλέω, κάποιος που έχασε τα εισοδήματά του και ανυπαίτια δεν μπορεί να πληρώσει, πρέπει να τον προστατεύσει η πολιτεία. Και ειδικά πρέπει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Αυτό με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που το ακούω αν και το ακούω και το ακούω και δεν τους βλέπω. Αν έχει 2-3 ακίνητα ο ανυπαίτιος... ή αν το σπίτι του είναι στην Εκάλη, εγώ θα το λαϊκίσω λίγο γιατί έχω δει τι περιπτώσει. Όχι. Έχασε τη δουλειά του και είχε πάρει ένα δάνειο 1 εκατομμύριο ναι, και πήρε ένα σπίτι στην Εκάλη. Τι τον κάνουμε αυτόν. Αυτό, να ρωτήσω κάτι, ήταν κακό αυτό στι καλέ εποχέ. Όχι, δεν ξέρω τι, κακό. Τι θα πρέπει εγώ να το κάνουμε τώρα, να βγάλουμε τα πιστόλια και αυτού που οι άνθρωποι δούλεψαν σε αυτή τη ζωή και πήραν και πήραν ένα σπίτι. Κάπου θα πρέπει να του καταδικάσουμε. Ένα λεπτάκι. Καταλαβαίνετε τώρα τι είναι να προστατευτεί η πρώτη κατοικία.
των Ελλήνων πολιτών των ανυπαίτιων. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που έχουν τα χρήματα και τα έχουν βγάλει στο εξωτερικό και εισηγείας των κορόιδων όλων μας. Έτσι. Ανεξαρτήτου αξίας, λοιπόν, αντικειμενικής αξίας της κατοικίας. Σαφώς θα βάλετε κάποια κριτήρια. Δεν θα βάλετε κάποια κριτήρια. Έχουμε βάλει ήδη. Ποια κριτήρια. Θα με τρελάνετε, θέλετε να μου πείτε ότι υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας σήμερα. Σαφώς. Πού. Στις τράπεζες δεν τη βγάζουν. Πρώτη κατοικία έχω δει. Στα λόγια. Όχι, στην πράξη. 150-240.000 ευρώ με τα παιδιά. Τι θα γίνει από πρώτη πρώτου, ξέρετε. Ο SSM γιατί φωνάζει και πιέζει. Τι είπε ο SSM, κυρία Νούκα μου. Λοιπόν, ο SSM, η κυρία Νού είπε, βγάλετε τα εταιρικά γιατί καήκατε. Αυτό δεν θα ξεκινήσουμε. Δεν είπε τα σπίτια. Ο SSM είπε, δεν θα ξεκινήσουμε από την πρώτη κατοικία. Θα βγάλετε πρώτα τα επιχειρηματικά στον αέρα και μετά θα βγάλετε και τα στεγαστικά. Και πείτε μου τώρα εσείς που έχετε εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία έξω από την αγορά, κύριε Καμένο, ποιο επαγγελματικό δάνειο ή επιχειρηματικό δεν είναι συνδεδεμένο με την πρώτη κατοικία του ελεύθερου επαγγελματία. Ξέρετε πολύ, ξέρετε πολύ καλά ότι κάποιος για να κάνει μία ρύθμιση μέσα στην κρίση και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες, και όταν λέμε επιχειρηματίες μην πάει το μυαλό μας στα δεις, επιχειρηματίες, μικρομεσαίες, επιχειρήσεις, μπράβο. Λοιπόν, ποιος, πείτε μου, πήγαινε να κάνει ρύθμιση εν έτη 2010, 11, 12, 13 και αργότερα και δεν ζητούσαν την, να βάλει εγγύηση στο σπίτι του. Έχουν βάλει στα μηχανήματα, πείτε την μου περιουσία, πώς είναι. Τα λύζι, πραγματικά, άμα μας βλέπει κάποιος άνθρωπος που έχει δάνειο, που πήγαινε να ρυθμίσει και δεν τον βάλανε να βάλει την πρώτη του κατοικία ή τράπεζες εγγύηση για να ρυθμίσει επαγγελματικό ή επιχειρηματικό, δεν θα μας πάρει τηλέφωνο. Συγγνώμη, όχι, κύριε Ελιάζο, τώρα καταχρώμε λίγο την εκπομπή σας. Να πούμε και σε τι συμφωνήσαμε μαζί και τι κάναμε. Όταν και φτιάξαμε, είναι προς τιμή σας αυτό, όχι, το πράγμα, το λέει, δεν το συζητώ. Αυτό ήταν ένα δίκαιο. Και ήσασταν από τους πρώτους που αντέδρασαν. Μα πώς, είναι, όταν τι να λέμε τώρα. Όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το δάνειό του, να πηγαίνει να το αγοράζει, να του δίνουμε τον νόμο να το κάνει, όχι να το αφήνουμε στην ευχέρεια της τράπεζας. Διότι αυτό θα είναι ένας τρόπος και να γυρίσουν πάρα πολλά χρήματα με τα μαξιλάρια. Έχω πει εκεί πέρα ότι υποθενέσεις χρειάζεται για να αυξηθούν και οι καταθέσεις. Δηλαδή, αν είναι να πουληθεί το δάνειο σε έναν τρίτο, ας έχει μια δικαίωμα προτίμησης ο ίδιος ο δανειολήπτης, απάνω το αγοράσει την ίδια τιμή, συν κάτι, για να μην πάνε και για πιστεία και οι άλλοι. Αυτό και σιγά σιγά να τα φτιάξουμε αυτά. Θα τα ψηφίσετε όμως αυτά μόλις έρθουν στην Βουλή. Πρώτα βρουν τα λεφτά αυτοί που θα πάρουν να σπίτια. Υπάρχουν, μπορούν να τα δανειστούν και να τα βρουν από τα μαξιλάρια. Έχουμε 47 δις τα μαξιλάρια τώρα. 47 δις είναι εκτός συστήματος. Δεν είστε πολιτικοί σχολιαστές. Είσαστε βουλευτές. Θα συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε γράψει χρονολογίες. Κυριακή κοντή γιορτή και επειδή ούτως ή άλλως το νομοθέτημα. Αλλά είναι δύσκολο το έργο, δεν απλό έτσι. Φυσικά. Είναι το έργο, επειδή είναι το, όχι, από την άποψη ότι έρχεται το νομοθέτημα, για τα επαγγελματικά και τα επιχειρηματικά δάνεια που είδαμε ότι και εδώ δυστυχώς θα μείνουν πάρα πολύ ακάλυπτοι, τουλάχιστον μέχρι τις πληροφορίες μέχρι σήμερα. Και τους εξοδικαστικούς συμβιβασμούς, και αυτό είναι σημαντικό. Και πώς θα βγαίνει και το δημόσιο να ρυθμίζει τα χρέη. Θα μείνουν απ' έξω 400.000 μικροεπιχειρήσεις απ' έξω. Δηλαδή εδώ τώρα, ελπίζω να μην έρθει αυτό τελικά, και τώρα που θα έρθει το νομοθέτημα θα το δούμε πώς θα είναι για τα επαγγελματικά και τα επιχειρηματικά. Με τι κριτήριο μένουν 400.000 επιχειρήσεις? Για πείτε το κριτήριο. Ότι δεν θα μπορούν να εισαχθούν οι επιχειρήσεις που θα έχουν τζίρο μέχρι 50.000. Ναι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όλες μιλάμε για τους μικρομεσαίους. Ούτε καν τους μεσαίους, τους μικρούς. Άρα δηλαδή η ρύθμιση ποιον αφορά τελικά? Τους μεγάλους. Τους μεγάλους. Ο εξοδικαστικός συμβασμός. Αυτό δεν σημαίνει. Μια καφετέρια έχει 50.000 ευρώ τζίρο. Τζίρο. Σήμερα. Τζίρο. Τζίρο. Σήμερα. Τζίρο. 3.000 το μήνα. Τζίρο τι είναι. 4. Είναι τα τιμολόγια που έχουν γίνει. Τώρα τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση για αυτό το θέμα. Θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί. 50.000 ευρώ το χρόνο είναι περίπου 4.500 το μήνα τζίρο. Να πάνε όλοι οι πολίτες στις τράπεζες να πάνε να διαβάσουν τον κώδικα δεντολογίας. Παράδειγμα 2.11 λέει από πίσω. Χρειάζεται να έχουμε ενήμερους δανειολήπτες, κύριε Λιάτσο. Να έχουμε ενήμερους δανειολήπτες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να ερώτημα. Για ακούστε ένα ερώτημα. Να δούμε τι είναι ο κώδικας δεντολογίας. Η κυρία Εύα από το Πέραμα ρωτάει το εξής. Είχα δάνειο 25.000 ευρώ καταναλωτικό. Και η τράπεζα δεν μου κάνει ρύθμιση αν δεν βάλει υποθήκη την πρώτη κατοικία. Είναι αυτό που έλεγα.
Για πείτε. Όχι. Τώρα σας παρακαλώ. Στο καταναλωτικό. Τα καταναλωτικά τα κουρεύουν 60%. Η κυρία αυτή θέλω να δώσει το τηλέφωνό μου στην κυρία. Να το δώσει το τηλέφωνό μου και σε μια εβδομάδα το λύσω. Είναι και τι θα γίνει. Θα παίρνει ο κόσμος εσάς. Συγγνώμη για τον ελληνικό. Εάν θέλει η κυρία αυτή με το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει μήνυμα χωρίς τηλέφωνο. Ενώ με την άδειά σα. Αν θέλει η κυρία να δω το θέμα. Καταναλωτικό δάνειο με κυρία Νούκα, ολοκληρώσατε. Ναι, ναι. Και το τελευταίο. Αυτό που είπε ο κύριος Καμένος και είπαμε και. Έχετε κάνει και κουβί γι' αυτό για την επιστολή του κυρίου Γιούγκερ ότι δεν έχουν βάλει κάποιο εμπόδιο οι θεσμοί ως προς την πώληση των δανείων πρώτα στους δανειολήπτες, μάλλον εξαγορά του δανείου από το δανειολήπτη έναντι το ΦΑΝΣ. Και τώρα που θα έρθει το νομοθέτημα και είναι μια χρυσή ευκαιρία με την τροπολογία που ήδη έχει καταθέσει ο κύριος Καμένος. Από ό,τι ξέρω, θα κατεβάσει και η Νέα Δημοκρατία μια σχετική τροπολογία και η Ένωση Κεντρών έχει πάρει δημόσια θέση υπέρ και το ποτάμι υπέρ. Λίγο η Δημοκρατική Συμπαράταξη μας τα χάλασε εκεί πέρα. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει την αιτιολογία, τι εννοείται. Νομίζω ότι αυτό έχει συμπληρωθεί. Ωραία, αυτό είναι. Γιατί διάβασα μια ανακοίνωση προχθές ότι λέγατε. Μπορείτε να μας πείτε κάτι, κυρία Νούκα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί παντού? Αυτό λοιπόν, με ένα κλικ λέει ναι. Στο σφυρί ακίνητα με ένα κλικ από τον υπολογιστή. Τι μπορείτε να εξηγήσετε στον κόσμο, ρωτάει ο κόσμος. Τι σημαίνει? Για να τη δώσετε διπλό την κυρία Νούκα. Με το μνημόνιο του καλοκαιριού του 2015 άλλαξε ο κώδικας πολιτικής δικονομίας και δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα να γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Προφανώς ξέραν τι έρχεται και μέσα στα ειρηνοδικεία και γι' αυτό το περάσαν αυτό το μέτρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήδη υπάρχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ανεβαίνει το κατασχετήριο μόνο. Έτσι, κοινοποιείται το κατασχετήριο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν οι διαδικασίες για να γίνει ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Δηλαδή να μπαίνει ο άλλος, να μπορεί να χτυπάει κτλ. Κτλ. Προσφορές. Αυτό θέλει προεδρικό διάταγμα το οποίο έπρεπε να έχει εκδοθεί μέχρι τον 30 Ιουνίου του 2016. Έχει καθυστερήσει. Και τώρα, από ό,τι οι πληροφορίες οι δικές μου λένε, ετοιμάζουν την πλατφόρμα για να γίνονται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Πλέον δεν θα υπάρχει φυσική παρουσία μέσα στα ειρηνοδικεία συμβολογράφου που θα πηγαίνει ο κόσμος για να γίνεται ο πληστηριασμός και φυσικά για να καμφθούν οι αντιδράσεις. Δεν θα υπάρχει καμιά φυσική παρουσία. Θα μπορείς από το σπίτι σου, μπαίνοντας με κάποιους φαντάζομαι κωδικούς, να κάνεις προσφορά, να γίνεται η κατακύρωση σε αυτόν που θα δώσει τα περισσότερα για να πάρει το ακίνητο του οφειλέτη. Μάλιστα. Και εκεί θα τελειώνει. Αυτό το πράγμα περιφρουρεί το να μην γίνονται. Αυτό υπάρχει, είναι το μοντέλο, αυτό επικρατεί κάπου αλλού σε κανένα κράτος της Ευρώπης, πουθενά αλλού στην Αμερική, ξέρω εγώ. Γίνονται ηλεκτρονικοί. Γίνονται ηλεκτρονικοί. Και το ΤΑΙΠΕ το κάνει τώρα σε πολλά κίνητρα. Ναι, και νομίζω ότι αυτή την πλατφόρμα. Απλώς να συμπληρώσω, επειδή είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, αυτή τη στιγμή δεν έχει τη μηχανολογική, την τεχνική επάρκεια προς το παρόν να το κάνει. Δεν υπάρχει τεχνική επάρκεια, διότι είναι σε πραγματικό χρόνο. Φανταστείτε με τις άδειες τι έγινε των καναλιών, φανταστείτε σε ένα μεγάλη, σε τεράστια κλίμακα με τα κίνητα. Να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, διότι όπως ξέρετε κύριε Λιάτσο, πάντα μιλάω τη γλώσσα της αληθείας. Ένα καλό που μπορεί να φέρει αυτό είναι ότι πρέπει μια διάβγεια. Εγώ θα ήθελα μια μέρα να βλέπω σε ένα σύστημα τι βγαίνει σε πληστηριασμό. Και αν δω πρώτη κατοικία φτωχού, να πάω να κάνω ό,τι θέλετε μαζί σας. Αλλά θα πρέπει να βλέπω και τον πεταχτσί, να βλέπω τα πάντα. Δηλαδή, αυτό θα φέρει και μια διάβγεια. Εάν το κράτος καταφέρει να βάλει νόμους, βάζω το εάν, προστασίας. Να βάλει προστασία, να υπάρχει κανονικότητα, να υπάρχει μια εντυμότητα στο τι γίνεται. Γιατί σήμερα, όταν γίνεται ένας πληστηριασμός ή ένα ειρηνοδικείο δεν μπαίνει, δεν ξέρουμε τι πήγαινε για πληστηριασμό. Υπάρχουν τα κοράκια, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Αυτοί που πάνε με μπροστινούς και μάλλους και με τη γυναίκα του και με τη φίλη του και χτυπάει το ακίνητό του και το παίρνει ένας δικός του. Καλά, αυτοί ξεφανίστηκαν τώρα, μην την κλείσεις. Ναι, απλώς λέω, όλα αυτά θα πρέπει να τα αποφύγουμε και σαφώς θα πρέπει να αποφύγουμε το απρόσωπο. Διότι το απρόσωπο φέρνει και κινδύνους, έχει δίκιο η κυρία Νούκα, φέρνει και κινδύνους. Το μόνο θετικό που βλέπω είναι εφόσον φτιαχτεί πλατφόρμα τεχνικά, γιατί δεν είναι εύκολο. Έχουν γίνει συζητήσεις, έχουμε κάνει, αλλά είναι δύσκολο να έχουμε μία διαφάνεια κάθε μέρα ο Έλληνας πολίτης, η αντιπολίτευση, όλοι να ξέρουν τι βγαίνει για πληστηριασμό, να μην φανταζόμαστε κάθε Τετάρτη θα βγει. Να ξέρουμε ότι είναι αυτά. Και πάνω σε αυτά που βγαίνουν στο σύστημα, κύριε Καμένο, να το κρίνουμε. Θα πάτε σε διαφημίσεις. Θέλετε κάτι να πείτε? Ναι, κάτι να πω. Παρακαλώ, δείξτε τον κύριο Ριζούλη. Γιατί ορισμένα πράγματα που έχουμε νομοθετήσει, παρακαλώ, να θυμόμαστε ότι έχουμε νομοθετήσει. 180.000 ακίνητο πρώτη κατοικία και με εισοδηματικό κριτήριο δεν
εκποιείται, δεν το παίρνει η τράπεζα. Δηλαδή, το ξεκαθαρίσουμε και το ξέρει ο κόσμος. Ποιος το λέει αυτό? Το δημόσιο το παίρνει. Συγγνώμη, για είναι δίκιο. Ούτε έχει γίνει ρήτρηση. Δεν υπάρχει ούτε για τις τράπεζες τώρα. Και δεύτερο. Έχουμε αφήσει την εφορία των ένα άλλο να πάει να βγάζει να γίνει τα ασφαλιστικά ταμεία. Και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και τώρα θα δίνει. Δεύτερον, το είπε προηγουμένως εδώ η συνομιλήτρια. Άνθρωπος ο οποίος παίρνει 900 ευρώ το μήνα και χρωστάει στεγαστικό δάνειο, έχει πάει ήδη στον νόμο Κατσέλη και του έχει βγάλει, εσείς το ξέρετε, 100-200 ευρώ το μήνα. Πού είδατε με 900 ευρώ το μήνα, πράξη δική σας να μου πείτε, που του έβγαλε 400 και 500 ευρώ να πληρώνει το μήνα ο δικαστής? Υπάρχει τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα? Υπάρχουν και τα έξοδα διαβίωσης που μία να μου πείτε να υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή είστε δικηγόρος. Θα σας πω. Λοιπόν, ήταν κάποιος έμπορος και βγάζει αυτή τη στιγμή 900 ευρώ το μήνα. Δεν δικαιούται να μπει στο νόμο Κατσέλη. Τι μου λέτε τώρα? Είναι ωραία τα λόγια, αλλά όταν έρχονται στην πράξη. Έτσι όπως σας το λέω. Απαγορεύεται, όχι απαγορεύεται, εκπίπτει από τις διατάξεις προστασίας του νόμου Κατσέλη ο έμπορος. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκπίπτουν, λέτε, αυτό λέτε. Ναι, έμπορος, είπα. Ο έμπορος, ναι. Ο δικηγόρος είναι μέσα. Ο έμπορος είναι έξω. Πόσοι έμποροι υπάρχουν στην Ελλάδα? Υπήρχε στους εμπόρους αυτό. Υπήρχε στους εμπόρους αυτό και με τον προηγούμενο νόμο δεν μπορούσαν να πάρουν στον νόμο Κατσέλη. Μου λέτε ότι τα προστατεύετε. Okay. Πού είναι η διάταξη? Μου λέτε, είπατε πριν, ότι υπάρχει από τις τράπεζες προστασία. Με 900 ευρώ το μήνα. Όχι, για 180.000. Πρώτη κατοικία. Ποια είναι η διάταξη? Ποια είναι? Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Μα μου λέτε υπάρχει διάταξη. Σας λέω εγώ δεν δηλαδή, υπάρχει διάταξη. Στιγμή... Θέλετε να μου πείτε πότε το ψηφίσατε αυτό το νομοθέτημα? Υπάρχει. Λέμε από το 2017 τι θα γίνει. Δημήτρη, δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Υπάρχει. Τι θα γίνει από το 2017. Επειδή... Δημήτρη, δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Είναι μόνο αν υπαχθεί στο νόμο αν Κατσέλη. Υπήρχε αυτό που λέτε. Θα ήταν χιλιάδες οι εκποίησεις ακινήτων αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, γιατί κάναμε αποχή μέχρι το 2016 τον Ιούνιο. Και τώρα που άνοιξε δεν γίνονται πληστηριασμοί. Εσείς τώρα επίσημα λέτε ότι από 1η-1η χιλιάδες μικρόσπιτα των 50 των 100.000 θα βγουν σε πληστηριασμοί. Κύριε Δυνητικά, έχει το δικαίωμα να το κάνει η τράπεζα. Αυτό σας λέω, φέρτε τη ρημάδα, φέρτε αυτή την επιτέλους την νομοθετική διάταξη να τελειώσει, να ησυχάσει ο κόσμος, να κοιμάται το βράδυ ήσυχος. Αυτό σας λέω. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή το τώρα ότι υπάρχει τέτοια διάταξη? Δεν υπάρχει. Καταλάβετε το λίγο, μην ακούτε τι σας λένε, δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Είναι μόνο αν υπαχθεί κάποιο στον νόμο Κατσέλη. Και χιλιάδες κόσμος δεν υπάγεται στο νόμο. 65.000. Γιατί δεν πήγαν άλλοι? Γιατί απορρίφθηκαν π.χ. αιτήσεις τους. Για το χείο ψείο μέγα λόγο. Υπάλληλοι ή οτιδήποτε άλλο δεν πήγαν, γιατί. Μισθωτοί. Άνεργοι. Οι μισθωτοί δεν πήγαν, οι άνεργοι. Από τις 120.000 αιτήσεις οι μισές έχουν απορριφθεί. Γιατί προστατεύεται ακόμη και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις από εξάμεινο σε εξάμεινο? Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι οι έμποροι είναι μέσα στο νόμο Κατσέλη? Και μπορεί να πει περισσότερα. Λοιπόν, πρέπει να πάω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν θέλετε τώρα, αν νομίζετε ότι σα λέω ανακρίβειες. Και ότι αυτή τη στιγμή δημόσια τοποθετούμε ως δικηγόρος και λέω ανακρίβειες, τι να σας πω. Το δημόσιο δεν έχει κανέναν λόγο. Και με εντολή του Πρωθυπουργού, και είχα κάνει και εγώ μια εισήγηση στη Βουλή. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, κύριε Καμένο, με συγχωρείτε. Πρώτη κατοικία ανέργου ή ανθρώπου, οι οποίοι δεν έχει τα συνδυματικά κριτήρια, ποτέ. Πλέον. Ποτέ. Λοιπόν, αυτό είναι καλό. Το δημόσιο. Πάμε σε νόμο. Παρακαλώ. Διαφημίσεις, κύριε Καλοκαιρινέ. Διαφημίσεις, πάμε. Μα επειδή έγινε το φτιάχνιο.